ίδιους λόγους. Αλλά επισκέφθηκα και επίσης με τον πρόεδρο του ΛΓΑ, ο οποίος κάθε φορά στηρίζει τις προσπάθειές μου. Και έπρεπε να το αναφέρω κάποια ζητήματα που εδώ δεν μπορώ να πω ότι το υποκατάστημα το ΛΓΑ δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Πρέπει όμως να συνεχίσει να κάνει καλά τη δουλειά του. Υπάρχουν προβλήματα με τους αμπελοκαλλιεργητές. Οι αμπελοκαλλιεργητές είχαν υποστεί μια από τη σοβαρή χαλαζόπτωση που συνέβη και αποζημιωθήκαν. Αποζημιώθηκαν και μάλιστα και πολύ καλά. Αλλά τα χρόνια όμως υπάρχουν όμως αμπέλια ανοιχτά, τα οποία με τη χαλαζόπτωση οι βέργες τους δεν άνοιξαν πλέον τα μάτια που έπρεπε. Χαλάσαν οι βέργες τους για τα επόμενα χρόνια. Βγάλανε μια πολύ μικρή παραγωγή. Δηλαδή αυτά τα αμπέλια που έχουν πληγεί από τη χαλαζόπτωση θα βγάλουν κανονική παραγωγή μετά από 2-3 χρόνια. Αυτά τα χρόνια φέτος και του χρόνου τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Πρέπει να τους στηρίξουμε. Είναι και η ακαρπία, η γνωστή ακαρπία που είναι, υπάρχει. Είναι γνωστή ακαρπία στις ελιές. Επίσης τα δέντρα, τα ελαιόδεντρα τα οποία έχουν πληγεί από τη χαλαζόπτωση, επαναλαμβάνω, πήρανε αυτά που έπρεπε να πάρουν. Φυσικά με τη ζημιά, όποια αποζημίωση για να πάρει, δεν πληρώνει τη ζημιά. Αλλά υπάρχουν δέντρα πολλά τα οποία από τη χαλαζόπτωση έχουν προκληθεί καρκινώματα και κοπήκανε λίγο πάνω από τη ρίτσα αυτά τα δέντρα. Αυτά θα βγάλουν μετά από 4-5 χρόνια. Μάλιστα. Παραγωγή. Με αυτούς εδώ τους ανθρώπους θα κάνουμε. Δεν πρέπει να τους στηρίξουμε. Είδατε θετικό κλίμα. Φυσικά. Επίσης φέτος είχαμε μια χαλαζόπτωση με αέρα που τα ηλιόσπορα τα έριξα κάτω. Επισκέφθηκε το συνεργείο του ΕΛΓΑ, αλλά τα πιστεύω τα ίδια επιφανειακά. Συνεχίστηκε με καιρικές συνθήκες οι άσχημες, δηλαδή αυτή η ζέστη προκάλεσε και έκαψε τα φυτά, έκαψε τη σόγια, έκαψε τα καλαμπόκια, έκαψε τα λιόσπορα. Αυτά τα αποτελέσματα που πρέπει να το υποκατάστημα του ΛΓΑ Ιεπώνη να επισκεφτούν, να δουν τη ζημιά. Η ζημιά μπορεί τώρα να μην φαίνεται, σιγά σιγά άρχισε και φαίνεται όμως. Και μίλησα με τον πρόεδρο του ΛΓΑ, ώστε να πάνε κατά τη διάρκεια της συγκομιδής να δουν τη διαφορά της παραγωγής. Δηλαδή μπορεί τώρα η ζημιά, λέμε, να άρχισε που φαίνεται τώρα. Τώρα η ζημιά αρχίζει τώρα και φαίνεται, αλλά στη συγκομιδή θα δουν μεγάλες διαφορές. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχουν κάτω από 20% ζημιά, άρα ο ΛΓΑ δεν πληρώνει. Η ζημιά μπορεί να πάει το 70-80% κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Πρέπει όλα το συνεργείο, το υποκατάστημα εδώ με τους υπόλοιπους να πάνε να επισκεφτούν, να βγάλουν αναγγελίες, να δούμε τις ζημιές. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Και επίσης και για τον Αντώνοφ. Ναι. Το Αντώνοφ με τη Ρανά εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή. Υπήρχε, έπεσε το Αντώνοφ, προκάλεσε μια ζημιά, όχι μεγάλη, αλλά προκάλεσε ζημιά. Ο ΕΛΓΑ μου έλεγαν ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι, δεν είναι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Δεν μιλάει για αεροπλάνα, καταστροφές από αεροπλάνα. Διεύθυνση Γεωργίας τα ίδια. Το Υπουργείο Γεωργίας, δεν έχουμε σχέση. Υπουργείο Εξωτερικών θα δούμε τις συναλλαγές. Τι θα γίνει με τις πρεσβείες. Η πολιτική αεροπορία δεν έχουμε σχέση εμείς με την παραγωγή. Δηλαδή, Υπουργείο Συγκοινωνιών τα ίδια. Όσο απευθύνθηκα, βρήκα κλειστές πόρτες και προσπάθησα να με βοηθήσει ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος συνεχίζει να θέλει να με βοηθήσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο που να λέει ποιες είναι οι ζημίες. Αυτές οι ζημίες πρέπει να τις κάνει ο ΕΛΓΑ. Μπορεί ο ΕΛΓΑ να λέει ότι εγώ δεν είμαι, ο κανονισμός δεν μιλάει για καταστροφές με πτώση αεροσκάφους, αλλά τη ζημιά την ξέρει ο ΕΛΓΑ.